χτυπάν τους φοιτητές και κάνουνε τις πλάτες στους καπιταλιστές. Λέρω πάλα και μάτ, χτυπάν τους φοιτητές και κάνουνε τις πλάτες. Με αποφάσεις 13 φοιτητικών συλλόγων αλλά και του φοιτητικού συλλόγου εστιών, οικοτρόφων εστιακών φοιτητών Θεσσαλονίκης, βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να καταδικάσουμε την δολοφονία, το ρατσιστικό έγκλημα που σημειώθηκε στις ΗΠΑ του 46χρονου Αφροαμερικανού George Floyd. Από πλευράς μας, οι φοιτητικοί σύλλογοι δηλώνουμε ότι δείχνουμε την αλληλεγγύη μας στον Αμερικανικό λαό που αυτές τις μέρες, εδώ και 10 μέρες, βρίσκεται σε κινητοποιήσεις. Δείχνουμε την αλληλεγγύη μας ακριβώς στους 42 και εκατομμύρια ανέργους, αυτούς τους ανθρώπους, στους πάνω από 100.000 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και στέλνουμε μήνυμα αλληλεγγύης, δείχνοντας ότι ο ρατσισμός, η μυσαλλοδοξία, ο εθνικισμός δεν έχει καμία θέση μέσα στα πανεπιστήμια, δεν έχει καμία θέση σε καμία χώρα του κόσμου. Γνωρίζουμε ότι η κρατική καταστολή συνδέεται άμεσα και με τις κυβερνήσεις και με τη σημερινή κυβέρνηση Τραμπ, αντίστοιχα και με την προηγούμενη κυβέρνηση Ομπάμα και δείχνουμε ότι δεν έχει καμία θέση στο δικό μας πανεπιστήμιο, στους χώρους που συχνάζουν, σπουδάζουν, μορφώνονται και ζουν οι φοιτητές.